ένα από αυτά, ένα από τα εκατομμύρια θα κάνει τη σύγκριση. Θα πιάσει το άλλο, θα περάσει μέσα στο άλλο, έτσι. Θα γίνει σε σάπικα. Και από εκεί βλέπετε σιγά σιγά θα κατέβει στη μήτρα που θα αρχίσει το κύμα. Δηλαδή το έμβριο θα αρχίσει με τη μήτρα να τρέφεται και να μεγαλώνει. Το στήθος πράγματι είναι το ωραιότερο μέρος της γυναικείας αίσθησης. Θα το πούμε όλοι αυτό και νομίζω σε αυτή την αίθουσα όποιος πει όχι, μάλλον δεν είναι άνθρωπος. Κι όμως αυτό το όργανο θέλει επίσης πολύ καλή προτίμηση. Αναφέρομαι στις γυναίκες, στις νεαρές εσάς που πρέπει να ψάχνετε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα το στήθος. Τουλάχιστον. Να το ψηλαφάτε. Το στήθος και τη μασχάλη. Στήθος και μασχάλη. Και όπου πιάσετε κάτι σπυρό, μπορεί να είναι μια κίστηση, μπορεί να είναι μικρός αδένας, ό,τι πιάσετε, είτε ότι αυτό μεγαλώνει και πονάει, πρέπει να μιλήσετε με τον γονιό σας, με τη μητέρα σας και φυσικά με έναν γιατρό. Μην αφήνετε ποτέ κάτι το οποίο μας ενοχλεί στο σώμα μας να λέμε δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Καμιά φορά αυτό που προλαβαίνουμε είναι και η μεγάλη μας υγεία. Αυτό το παίξαμε. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα για τον αμνανισμό. Θα πω ότι είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά στην ηλικία σας. Είμαι από τους γιατρούς που έχω φωνάξει φανερά και το οποίο ότι ο αμνανισμός πρέπει να τελειώνει με το ξεκίνημα της σεξουαλικής ζωής. Δεν έχουμε λόγο να αμνανιστούμε. Όχι όταν μια φορά είμαστε μόνοι μας και το κάνουμε όταν τρέχει, αλλά μεγαλώνοντας η σεξουαλική ζωή είναι το κάλεσμα και η δική μας εικόνα. Θέλουμε σεξουαλικούς, ερωτικούς συντρόφους. Δεν θέλουμε αυνάνες που κλειδώνουν σε ένα δωμάτιο και μόνοι τους βλέπουν τον εαυτό τους να εξειδανικεύουν φαντασιώσεις, νοσηρές και κυρίως χωρίς συνέστημα. Το λέω αυτό γιατί το διαδίκτυο έχει πλήθος από αυτούς τους ανθρώπους μέσα, οι οποίοι πολλές φορές όπως ξέρετε έχουν δημιουργήσει και μεγάλους χώρους επικοινωνίας, από το βρίσκο ως 6% από οθόνες, από κάμερες που αλληλοαυνανίζονται, που θεωρώ ότι αυτά δεν είναι εικόνα του σε θέλω και με θέλει. Η ζωντανή αίσθηση ότι εγώ και εσύ μπορούμε να φιληθούμε, να δει ένα τον άλλον, να μυρίσει ένα τον άλλον, να κάνει σεξ ο ένα τον άλλον. Η φαντασίωση στην ηλικία σας είναι πάρα πολύ δυνατή, αφήστε την να εκφραστεί. Μην φοβάστε για τις φαντασιώσεις. Να φοβάστε για την πρόκληση που μπορείτε να δημιουργήσει ενοχικά μια φαντασίωση. Και να σας κάνει έρχονται άσχημα ή άρρωστα ή έννοια. Θα δείχνω κάτι από το χθες, τη σεξουαλικότητα. Πώς το κορίτσι και το αγόρι όταν συναντιόνται και θέλουν να κάνουν σεξ, λειτουργούν. Το κορίτσι λέει σ' αγαπώ, το αγόρι λέει ωραία είσαι, θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου. Δεν έχω κάνει ποτέ έρωτα και θέλω να είμαστε προσωπικοί. Βλέπετε οι κοπέλες είναι πάντα πιο λογικές, ζουν πιο πολύ την οριοθέτηση της δικής προσωπικότητας. Το αγόρι βεβαίως λέει ας κάνουμε έρωτα. Ρωτάει εκείνη, έχεις κάνει ποτέ έρωτα. Λέει αυτό μια φορά την ανησυχία συμπεντάξει. Το σήμερα. Κοιτάξτε πώς έχει διαμορφωθεί η σχέση των δύο φίλων σήμερα. Έλα να το κάνουμε. Μην βιάζεσαι με τόσο. Βιάζεσαι, δεν πεθαίνει. Λες. Αυτό το έφερα από ένα σκηνικό που μοιάζει γιατί πραγματικά πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά των κοριτσιών των αγοριών. Πώς τα πρόσφατα που ξέρετε καλύτερα από μένα είναι πιο αισθητικά, τα αγόρια πιο προσεκτικά και αμυντικά. Λοιπόν, εδώ είναι μερικά πράγματα, θα τα πω έτσι λίγο πρακτικά για να μην πάω πολύ ώρα. Τι φοβάται ένα αγόρι, φοβάται τη στήση του, το μέγεθος του πέους και το άγχος της πρώτης φοράς είναι αν θα μπορέσει να καταφέρει να ικανοποιήσει ένα κορίτσι. Το κορίτσι που πάντα η πρώτη φορά της είναι προσφορά στην κυριολεξία. Το αγόρι λέει κάτσε κάτω, να κάνουμε σεξ, να μην κάνουμε σεξ, θα πάω με άλλη, έτσι. Το κορίτσι αντιστοίχως βλέπει συναισθηματικά, όσο και να προκαλεί ένα αγόρι σήμερα, πρέπει να το κάνουμε, μέσα στο μυαλό της υπάρχει αυτή η συναισθηματική ανάγκη να εκφραστεί. Φοβάται όμως ότι δεν έχει οργασμό και δεν έχει οργασμό. Και όταν ξέρετε ότι τα κορίτσια δεν έχουν στις πρώτες σεξουαλικές τους επαφές οργασμό, ο οργασμός έρχεται με τα χρόνια. Δηλαδή η γυναίκα όσο μεγαλώνει αποκτάει πιο καλό και λειτουργικό οργασμό. Λοιπόν, σε αυτά έχω να πω ότι η ιδανική σχέση, αν κανείς θα μπορούσε να βάλει ένα φαντασιωτικό, είναι αυτό που βλέπω.
και ένας άνθρωπος και μια γυναίκα. Είναι πραγματικά η πιο δυνατή ανθρώπινη σχέση. Και πιο σημαντική, για να πούμε ότι η σεξουαλική αγωγή προσδιορίζεται ουσιαστικά μέσα στο δικαίωμα της σεξουαλικότητας, στη σχέση των δύο φύλων, στο δικαίωμα να μάθουμε τι είναι αντισύλληψη, τι σημαίνει σεξουαλικά με τα δεδομένα νοσήματα και πόσο η αναπαραγωγική διαδικασία είναι υπόθεση της ανθρώπινης ζωής από την ηλικία σας. Όχι ότι θα γίνετε έγκυες ή θα κάνετε παιδιά ως πατέρες τώρα, αλλά ξέρετε ότι αν προφυλάξω τον εαυτό μου και θα ξαναβάλω το χασίσι για να μάθετε κάτι, το ξέρετε τα αγόρια, το χασίσι καίει τους όρκες. Τους καίει στην κυριολεξία. Τα αγόρια που κάνουν χρήση χασίς και παίρνουν ειδική κάναβη, έχει μέσα το χασίσι μια ουσία που λέγεται THC, αν ξέρετε. THC. Υπήρχε τώρα στην Αλβανία, μάλιστα, αυτή τη στιγμή βγαίνει χημική. Και καταλαβαίνετε ότι είναι killing day, δηλαδή το παίρνει και πεθαίνει. Και το χασίσι προτίθεται ότι είναι φυτικό προϊόν, είναι εμβρίλιο τη φύση, που έχει χρησιμοποιηθεί και στην ιατρική ω αναλγητικό, εφορικό, αλλά σε μεγάλε ποσότητε, συνολική χρήση και του όρου. Τώρα γίνεται και συνθετικό, που γίνεται με συνθετικό τρόπο, καταλαβαίνετε ακόμη πιο επικίνδυνο. Άρα και την αναπαραγωγή. Και στον άντρα, γιατί και σήμερα έχουμε πάρα πολλού άντρε που έχουν προβλήματα να κάνουν τα και στι γυναίκε. Λοιπόν, η σεξουαλική υγεία, για να σα μείνει κάτι από αυτό και θα ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι θα πούμε κάτι κοντά για το. Εγώ θα τελειώσω σε λίγο και θέλω τι ερωτήσει σα. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για σεξουαλική υγεία? Μαθαίνω το σώμα μου. Καταλαβαίνω ότι είμαι ένα όν που αναπαραγάγεται και οφείλει να αναπαραγάγεται. Μαθαίνω να εκφράζω τα συναισθήματά μου, να είμαι σύντροφος σε έναν άνθρωπο και ασφαλώς δικαιούμαι να είμαι υγιής. Αυτή είναι η βασική μηχανισμή της σεξουαλικής αγωγής. Η σεξουαλική αγωγή ουσιαστικά είναι η εκπαίδευση που δίνει το δικαίωμα να αποφύγουμε τραγικές προεκτάσεις. Και δίνει το δικαίωμα να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς. Είναι πολλά τα σεξουαλικά μαθήματα. Αυτός είναι ένας πίνακας που αναφέρεται σε όλα τα σεξουαλικά. Βλέπετε, δεν είναι μόνο τα AIDS, είναι οι παντίδες, είναι ο έρπιτας, που δυστυχώς επίσης πληθαίνει πάρα πολύ στα δύο φύλλα, είναι οι μυλιθιάσεις, οι ουριθρίτιδες, κυρίως όταν κάνει κανείς προκτική συνουσία, πρέπει πάντα πάντα και οι μόνιμοι σύντροφοι, όταν κάνουν προκτικό σεξ, να χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Όταν είναι και μόνιμοι σύντροφοι. Καταλαβαίνετε, αν δεν είναι μόνιμοι σύντροφοι, να σας πω ότι το AIDS σκότωσε κατά βάση αυτούς που έκαναν προκτικό σεξ. Σκότωσε. Δηλαδή αυτοί μολύθηκαν σίγουρα για σίγουρα. Γι' αυτό και οι αιμοφιλόφιλοι πλήρωσαν πάρα πολύ το τίμημα, αλλά και οι ετεροφιλόφιλοι που είχαν προκτικές συνουσίες μολύθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα από την πλευρά του AIDS. Η σύφυλης, οι ψήρες, αυτά τα μικρά ζωήφια, τα αιματικά ζωήφια που τρώνε, προσωπούν το αίμα στην ουσία, η σύφυλης, η βλενόρια που ξαναγύρισαν με τις κινήσεις των λαών που έχουν μετανάστευση, γύρισαν τα πίσω, τα κονδυλώματα, η φυματίωση και βλέπετε και απαθήσεις στοματικής πυλότητας. Και το στόμα θέλει προσοχή. Παρότι το AIDS, και σας το λέω με τα απόλυτη ιδιότητα, το AIDS δεν μεταφέρεται από το σωματικό σεξ. Τα κονδυλώματα όμως μεταφέρονται. Τα κονδυλώματα, εάν κάνει μια γυναίκα, μια κοπέλα, σωματικό σεξ στο αγόρι της που έχει κονδυλώματα, τα κονδυλώματα θα μεταφερθούν στη σωματική της και στη φαρυγική της κοιλότητα. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος, ακραίος αλλά υπάρχει, να κάνει καρκίνο του φάρμακα. Από τα κονδυλώματα. Και έχει εκπροσωπεί και αυξηθεί, βεβαίως. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα καινούργια. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο AIDS. Είπαμε ότι το AIDS και το AIDS δεν είναι μόνο το AIDS. Τα κονδυλώματα σήμερα είναι πολύ πιο απειλητικά. Και το λέμε στενοί άνθρωποι. Τα κονδυλώματα σκοτώνουν περισσότερο σήμερα από το AIDS. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Δεν θα τα πούμε όλα τα πράγματα. Για τον εμβολιασμό. Θα κάνω μόνο ένα λεπτό. Κύριε Σταγούδο, να μιλήσω για τον κύριο Σταγούδο. Μπράβο.
να μιλήσω για τον εμβολιασμό. Σας το αφιερώνω αυτό, στην χειροδοξία. Εμβολιαστείτε. Αναφέρομαι στις νεαρές Ελληνίδες που είναι σήμερα εδώ. Εμβολιαστείτε για τα κοντολόγια. Ακόμα και αν έχετε μολυνθεί από τα κοντολόγια. Όλοι οι τύποι των κοντολομάτων δεν κάνουν καρκίνο. Είναι τέσσερις οι τύποι που κάνουν καρκίνο. Όταν κάνεις έρωτα με έναν άντρα, δεν ξέρεις αυτός ποιο τύπο κοντολόγος έχει πάνω. Ο άντρας είναι τυχερός, δεν παθαίνει τίποτα από τα κοντολόγματα, μόνο βγάζει αυτές τις τοπικές κρεατοελιές. Η γυναίκα όμως μολύνεται και μπορεί να εμφανίσει μεγαλώνοντας καρκίνο του τραχύλου της μύτας. Αξίζει τον κόπο. Κάνετε εμβόλια, έχετε θαυμάσια ηλικία. Νομίζω ότι είστε περίπου από 16, 17 μέχρι 20. 22, πόσο είναι. Κάντε εμβόλιο. Μην τραπείτε το εμβόλιο. Οι γονείς δυστυχώς, είναι μια πρώτη μελέτη που κάναμε, οι Έλληνες γονείς, δυστυχώς αυτά τα θέματα είναι πολύ πίσω, δυστυχώς. Φοβούνται ότι αν κάνω στο παιδί μου το εμβόλιο, είναι σαν να του λέω πήγαινε κάνε σεξ. Όχι. Κάντε το εμβόλιο. Θα σωθείτε από τους τέσσερους τύπους κονδυλωμάτωσης που θα σας προφυλάξουν να μην μολυνθεί το καρκίνο στα κλειδιά της μύτρας. Λοιπόν, αυτό επίσης θα το αφιερώνω, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, είναι το καλύτερο μέρος. Ναι. Το καλύτερο μέρος της σεξουαλικής ζωής. Το καλύτερο μέρος που να κάνεις σεξ και να το απολαμβάνεις. Λοιπόν, αυτό το παιδιάκι θα το αφιερώσω, δεν θα το έχει πολύ ενδιαφέρον. Γράψαμε ένα βιβλίο μέσα από τα μυαλά των εφήβων.
Δηλαδή πήραμε 30 χρόνια από εδώ στον χώρο, πήρα όλα αυτά που έχω ακούσει ως ερωτήματα και τα έκανα ένα βιβλίο. Πιστεύω ότι θα δείτε τον εαυτό σας σε αυτό το βιβλίο μέσα και θα καταλάβετε πολλές απορίες να συζητήσετε. Λοιπόν. Λέγεται Κατσουράκης Κωνσταντίνος Χάσουρα. Χάσουρακης Κωνσταντίνος και είναι στον τομέα υγείας τρίτη τάξη. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα πριν κάνω την ερώτηση να μας προδιορίσετε τι είναι φυσιολογικό και τι είναι ανώμαλο μέσα στο σεξ. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο κύριε. Ο Κώστας έβαλε μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, όντως στο σεξ τι είναι φυσιολογικό και τι είναι ανώμαλο. Τι είναι φυσιολογικό και τι είναι παθολογικό άρρωστο. Το ανώμαλο παραπέμπει ίσως σε τις σκεφτικές προσεγγίσεις. Η ιατρική είναι ή φυσιολογικό ή παθολογικό. Λοιπόν, υπάρχουν απόλυτοι δείκτες που χαρακτηρίζουν το φυσιολογικό σεξ. Σημαίνει δύο άνθρωποι στο χώρο που δεν προκαλούν την κοινωνία προς το δικό τους δωμάτιο. Με την πόρτα τους κλειστή μπορούν να κάνουν τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα, μα απολύτως τίποτα που να θεωρείται ανώμαλο ή άρρωστο ή παθολογικό, εφόσον ένα κάνουν πράγματα που δεν απειλούν την υγεία τους, δεν απειλείται δηλαδή η σωματική και η ψυχική τους υγεία. Δύο, είναι αποδεκτά και από τους δύο, είναι η προϋπόθεση αυτή που λέει ο Κώστας, ότι αυτό που θα πω στο κορίτσι μου ή αυτό που θα γυρέψω από το αγόρι μου θέλει να το κάνει. Δηλαδή θα αδεχτεί αυτό που του να κάνουμε. Και τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, να μην έχει το χαρακτήρα του εξευθυνισμού και της υποτίμησης του άλλου. Δηλαδή να υπάρχει αυτοσεβασμός και έτερος σεβασμός. Χαίρομαι Κώστα, μου επιτρέψουν να το ελληνικό, γιατί μου έδωσε το δικαίωμα θα έρθει ελληματικός, αν δεν έμασε την ερώτηση. Για εσάς τους ανθρώπους, ότι το σεξ δεν έχει τίποτε το άρρωστο, τίποτε το διαστραμμένο, τίποτε το ανώμαλο, εφόσον η υγεία μας δεν απειλείται. Είναι αποδεκτό και από το δικαίωμα μας και δεν προσβάλλουμε, ξεφτυλίζουμε και υποτιμάμε προσωπικό το αγώριο. Όλα τα άλλα είναι στη ζωή μας. Ωραία. Τώρα η ερώτηση είναι η εξής. Πριν μιλήσατε ότι σας δημιούργησε για την νιώτηση. Μας μιλήσατε επίσης ότι στην νιώτη σας ζήσατε ένα lifestyle. Όχι την νιώτη μου. Νιώτη μου εδώ έζησα κονσέρβες αμερικάνικες. Αλλά νιώτερα λοιπόν ζήσανε τα παιδιά ένα lifestyle. Πιστεύω ότι το ίδιο ζούμε και τώρα, ένα lifestyle, όσον αφορά την ομοφιλοφιλία. Γιατί μιλάω για την ομοφιλοφιλία. Ακούτε, φίλοι, ο Κώστας ή όχι. Κώστα, μου πρέπει να σηκώσει. Ένα μικρόφωνο. Λέει ο Κώστας, μιλάει για το lifestyle. Γιατί είναι νοητεία, κατάλαβα τα λόγια του, ότι η ομοφιλοφιλία είναι lifestyle. Αυτό θα πει. Αυτό θέλω να πω και το βασίζω στα εξής. Θα ήθελα να πω ότι είναι και παθολογικό, όχι ανώμαλο, είναι παθολογικό, διότι η παράκριση οργάνων του σώματος, επιφέρει κάποια προβλήματα. Πολλές φορές χρόνια και πολλές φορές μία αναστρέψη. Βλέπουμε, μιλήσατε και για τσόντες, βλέπουμε στις τσόντες
όχι αυτό τον έρωτα τον όμορφο της επικοινωνίας, αλλά τον ανταγωνιστικό. Είμαι από πάνω σου, σου φέρομαι σαν να είσαι κατώτερη και διάφορα τέτοια. Τα παιδιά δεν μπορούν τώρα να το φιλτράρουν αυτό, στην ηλικία που είναι. Το ίντερνετ έχει και πηγές με γάργαρο νερό, έχει και όχι αυτού. Πώς μπορούν τα παιδιά να προστατευτούν από αυτό. Και πώς μπορεί ένα παιδί στην ηλικία τώρα που είναι, να ξέρει αν είναι ή δεν είναι ομοφιλόφιλο. Αν αυτό είναι ή δεν είναι μέσα του. Ωραία, αυτό έβαλε ερωτήματα να κάνουμε ακόμα μια ομιλία τώρα. Καταρχήν να σου πω μπράβο γιατί σκέφτεσαι πάρα πολύ και βάζεις πολύ ωραία διλήμματα. Να σου πω κάτι. Καταρχήν από το τελευταίο που είπες είναι αλήθεια ότι οι τσόντες είναι εμπορικά κατασκευάσματα που δημιουργούν την πρόκληση των ερεθισμών των φαντασιώσεων και για τα δύο. Δεν είναι δηλαδή τσόντες μόνο για τους άντρες. Και οι γυναίκες ερεθίζονται. Και είναι μια φυσιολογική απάντηση της ενήλικης ζωής. Δηλαδή πιο απλά, ένα ζευγάρι ενήλικο. Ενήλικο τι σημαίνει, όχι ενήλικο βάσει του νόμου. Όπως είπε σωστά, η εφηβεία δεν είναι ενήλικη ζωή. Δηλαδή ο έφηβος, ο 12χρονος, ο 13χρονος που θα δει τσόντα και θα ερεθιστεί βεβαίως, θα εισπράξει πράγματα και κυρίως τι θα πάθει, θα εθιστεί. Θα εθιστεί από μια σεξουαλικότητα χωρίς συναίσθημα. Και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Και εμείς ως επιτροπή, εγώ έχω πράξει σε 5 μεγάλες επιτροπές, εθνικές επιτροπές, 2 όταν ήμουν βουλευτής, 3 όταν δεν ήμουν βουλευτής, που πολεμήσαμε τον Nova Chat και το απαγορεύσαμε τη μετάδοση τσόντας μετά, πριν από τη μία η ώρα τη νύχτα. Ακριβώς για να αποφύγουμε, γιατί αν το παιδί μου 14 χρονών μία η ώρα τη νύχτα είναι στην Nova και είναι στην τσόντα, τότε οι γονείς του που είστε. Σαφέστατα λοιπόν, συμφωνώ με όλους νομίζω εδώ στην αρχινέψα ότι οι σεξουαλικές ταινίες, το πόρνο φίλος, δεν απευθύνεται στους εφήβους και δεν πρέπει οι έφηβοι να το βλέπουν. Οι έφηβοι μέχρι τα 16-17. Μετά, μπορεί να είναι κανείς χωρίς να έχει πρόβλημα να δημιουργήσει αυτό που είπε σωστά, να σκοτώσει το ονειρικό. Γιατί ο έφηβος, και αυτό παρακαλώ ακούτε το, παντρεύει καταρχήν το ονειρικό. Το σεξ το βλέπει ονειρικά. Το παιδί μας το βλέπει ακόμη πιο ονειρικά. Παντρεύεται το παιδί, ερωτεύεται, βλέπει να παντρεύεται, να πηγαίνει στην εκκλησία. Εξαιρετικά ονειρικά. Όσο μεγαλώνει ο έφηβος, αναπτύσσεται η σεξουαλικότητά του και γίνεται πιο primitive, δηλαδή γίνεται πιο ενστικτόδης, ορμούμενη. Αυτό είναι επίσης υγιές. Παράλληλα όμως οργανώνεται και η νόησή του, δηλαδή κρίνει. Άρα οι πορνοτενίες, όσο μεγαλώνουμε, δεν μας προσβάλλουν και δεν μας πληγώνουν συναισθηματικά. Οι μικρές ηλικίες πράγματι πρέπει να είναι απαγορευτικές. Να τελειώσουμε τώρα για τους ομοφυλόφιλους. Δεν κάνουμε εδώ κοινωνιολογική ανάλυση. Ο καθένας έχει τα δικά του πιστεύω. Θα σου πω κάτι όμως ως γιατρός, που το έχω δουλέψει πάρα πολύ. Κανείς, αν στα 12 του χρόνια τον ρωτήσεις, θέλεις να γίνεις ομοφυλόφιλος ή ετεροφυλόφιλος, που μπορεί, γιατί δεν μπορεί, να το επηρεάσει, δεν θα σου λέγει θέλω να γίνω ομοφυλόφιλος. Ούτε ένας. Ο ομοφυλόφιλος δημιουργείται κόστα, όπως δημιουργείται και ο ετεροφυλόφιλος. Πώς. Τρεις παράγοντες λοιπόν. Λέει ο Κώστας πώς δημιουργείται η σεξουαλικότητα. Υπάρχουν λοιπόν τρεις παράγοντες. Το ένα είναι η γονιδιακή πληροφόρηση. Ο άνθρωπος είναι γονίδιο. Έρχεται από ένα γονίδιο και μέσα από αυτό οργανώνεται. Γιατί και το γονίδιο, μάλιστα, ας πούμε, να ξέρεις ότι η επιστήμη με τη μοριακή τεχνογνωσία της προσπαθεί να ανοίξει το περίφημο γονιδιόγραφο. Τώρα τι είναι. Η ιδιοσύσταση. Τι σημαίνει ιδιοσύσταση. Ο νευροχωρικός άξονας του εγκεφάλου. Οι νευροορμόνες. Όταν λέμε νευροορμόνες, όχι η τεσοστερόνη και τα ιστρογόνα, ούτε οι ορμόνες του τυροειδιαδένα. Οι ορμόνες του εγκεφάλου, δηλαδή η ντοπαμίνη, η σερωτονίνη, η νορεπινεφρίνη, οι περιοχές του εγκεφάλου που έχουν
ορμονικά κριτήρια που ταχύτερα μεταξύ τους επικοινωνούν. Αυτό που λέμε οι νευρώνες. Τα ξέρετε, δεν σας το καταγγείλετε, νομίζω. Ο εγκέφαλος λοιπόν έχει νευρικά κύτταρα, έχει νευράξονες, νευρώνες, που οι ορμόνες ως νευρομεταβιβαστές μεταξύ τα κύτταρα μιλούν. Εκεί λοιπόν που ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες περιοχές πέραν του υποθαλάμου του κεφάλου υπάρχουν περιοχές όπως είναι ο υπόκαμπος, η αμυγδαλή, δηλαδή κεντρικές περιοχές του κεφάλου, οι οποίοι φαίνεται να συσχετίζονται με την σηματοδότηση της σεξουαλικής έλξης. Δηλαδή, γιατί μου αρέσει μια γυναίκα, γιατί μου αρέσει πιο πολύ η ξανθιά εμένα, τι εσένα σου αρέσει η μελατρινή, γιατί εμένα μου αρέσει πιο πολύ το δέρμα της, εσένα σου αρέσει πιο πολύ τα μάτια της. Αυτά λοιπόν τα ιδιαίτερα κριτήρια, φαίνεται ότι ο εγκέφαλός μου και ο δικός μου εγκέφαλος σηματοδοτεί με ένα διαφορετικό χαρακτήρα που ακόμη δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται, πώς οργανώνεται. Τρίτο στάδιο της συμπεριφοράς της σεξουαλικής μας επιλογής είναι τι, το αναπτυξιακό μοντέλο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που μιλούν για τους διδήμους, ότι οι ομοφυλόφιλοι πιο πολύ πρέπει να έχονται από δίδυμες σχέσεις. Για την ενδομήτρια οικειοφορία. Υπάρχουν και περιοχές του οργανογράμματος του εμβρίου, το οποίο φαίνεται μέσα στον εγκέφαλο του εμβρίου, αλλάζει σημαντικά. Και τέλος, αυτό που ο Φρόιντ ανέφερε, η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Η ομοφυλία κατηγορήθηκε ότι σχετίζεται με τη μητέρα και τον πατέρα. Αυτά είναι ιατρικά. Τώρα, ο καθένας θα αποδέχεται ή όχι με τα δικά του δεδομένα. Δεν μπορούμε όμως να πάρουμε θέση και να πούμε ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος και το ερωτόπιο είναι ο άνθρωπος. Αυτό που λέει η κυρία Μόσχα, υπάρχουν πάρα πολλά αγόρια που ζουν ένα φόβο μήπως είναι ομοφυλόφιλοι. Έχουν το φόβο της ομοφυλοφιλίας. Αυτό είναι μια ομοφυλογική, ψυχολογική ρυθμίση. Που λέει ομοφυλόφιλοι. Νιώθουν. Αντιλαμβάνεστε ότι την ομοφυλοφιλία είναι ένα μεγάλο περιβάλλον κοινωνιολογικό. Αλλά εμείς ως γιατροί οφείλουμε να αποδεχτούμε όλη την ανθρώπινη αλήθεια. Η ανθρώπινη αλήθεια είναι αυτή στο σύγχρονο, δηλαδή μέσα από τα μάτια της επιστήμης. Τώρα ο καθένας των ψυχών πιστεύω το αποδέχεται ή όχι. Αυτή είναι η προσωπική του επιλογή. Όχι ο τρόπος πρέπει να σας πω αυτό που λέει η επιστήμη. Φεύγουν, γιατρέ, θα φύγουν ένα λεπτό τα παιδιά που είναι από Χουζιά, ένα λεπτό και... Περιγράφει τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα, στα πλαίσια της θέσης του Κώστα, στην ομοσπονδία, ένα γεγονός που έχω περιγράψει τώρα. Τι? Το οποίο είπατε, συνέβη. Σε μεγάλη οθόνη φαίνεται, στην πραγματική δεδομένη μου. Δεκατέρα το 12χρονο κορίτσι, μετά το κορίτσι, που είναι πόσο χρόνο το άλλο κορίτσι. Είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο το άλλο κορίτσι. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω, ακούτε τι λέει, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακούτε. Θα τα πω εγώ αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ η φίλη μας η Δέσποινα, που είναι μητέρα δύο κοριτσιών. Ενός αγωγής κοριτσιού, περιγράφει